Η Θεσσαλία πνίγηκε στην κακοκαιρία Ντάνιελ με πολλά σπίτια να βυθίζονται και να καταστρέφονται, κάτι που δείχνει ότι τα απαραίτητα έργα που έπρεπε να είχαν γίνει για την αντιμετώπιση παρομοίων φαινομένων δεν έγιναν ποτέ. Ωστόσο, τα αντιπλημμυρικά έργα είχαν διαφημιστεί αρκετά από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας και κυρίως από τον τότε Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή. Προχωράμε σε έργα αντιπλημμυρικής θωράκισης που μόνο στη Θεσσαλία θα φτάσουν τα 40 εκατομμύρια ευρώ. 64 εκατομμύρια είναι οι πόροι που έχουν δοθεί σε περιφέρεια και δήμους για αποκαταστάσεις μετά από φυσικές καταστροφές, γιατί ναι, η περιοχή μας είναι το hot spot της κλιματικής κρίσης. Περνάμε από την αρμόδια επιτροπή, στην ουσία τη τυπική έγκριση της σύμβασης των 143 εκατομμυρίων ευρώ για να αποκαταστήσουμε τις ζημιές που έχουν γίνει στους υφιστάμενους οδικούς άξονες και σε όλες τις άλλες υποδομές στη περιφέρεια Θεσσαλία. Ότι προσφάτως είχαμε και πλημμυρικά φαινόμενα τα οποία κρούουν το καμπανάκι του κινδύνου. Όλα αυτά τα έργα που σας αναφέρω είναι έργα τα οποία θα παρέχουν και αντιπλημμυρική προστασία.